κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε πως κλείνει τα λιμάνια στα δουλεμπορικά πλοία που μεταφέρουν παράνομους μετανάστες από οπουδήποτε και αν προέρχονται. Είναι το πρώτο μέτρο μαχαίρι που έλαβε μέσα σε λίγα 24 ώρα προκειμένου να διασώσει την ιταλική ταυτότητα από τα εκατομμύρια των παράνομων μεταναστών οι οποίοι έχουν εισβάλει στην Ιταλία και έχουν αλλοιώσει τη δημογραφική της σύνθεση πάνω από 10%. Σχεδόν 6 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες έχουν κατακλείσει τις πόλεις της χώρας, δημιουργώντας ασφυκτικές καταστάσεις, ειδικά στους τομείς της εγκληματικότητας. Να σημειώσουμε ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των παράνομων μεταναστών ή των πρώην παράνομων μεταναστών που νομιμοποιήθηκαν στην πορεία υπερβαίνει το 20% του εγχώριου πληθυσμού. Πάνω από 1 εκατομμύριο Αλβανοί αλβανικής καταγωγής και πάνω από 1 εκατομμύριο Αφροασιάτες έχουν βρει καταφύγιο και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα χωρίς κανείς να αντιδρά. Πιο συγκεκριμένα, τα δύο πλοία των ΜΚΙΟ που διέσωσαν τους περίπου 300 παράνομους μετανάστες στη Μεσόγειο δεν θα μπορέσουν να μπουν στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας, καθώς η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται να τους απαγορεύσει την είσοδο, όπως θα κάνει στην πορεία και σε ανάλογες περιπτώσεις.